Σελίδα 963, είναι από το κεφάλαιο Δέλτα του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 963, Δέλτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Δέλτα 13. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετά αυτών, δεν είχον ουδέν να αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθωσιν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες: «Τι θέλομεν κάμει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι έγινε δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντας τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δεν δυνάμεθα να αρνηθόμεν τούτο. Αλλά δια να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρός, να μην λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον». Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου, μηδέν να διδάσκουσιν εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης, αποκριθέντες προς αυτούς, είπων: «Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούομεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλώμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε πάλι, απειλήσαντες αυτούς, απέλυσαν. Μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσω συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ήταν περισσότερον των 40 ετών. Και αφή απελήθησαν, ήρθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπων προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπων: «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμες των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ως τις είπας δια στόματος Δαβίδ του δούλου σου, δια τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών της Ισραήλ, δια να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους να λαλώσει των λόγων με τα πάσης παρησίας. Εκτείνον την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου του Ιησού. Μετά τη δε συνδέ αυτών, εσείς ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν άπαντες των λόγων του Θεού μετά παρησίας. Το δε πλήθος των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθεταν στους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζετο εις έκαστον κατά τη χρίαν την οποία είχε. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίο με θερμονευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών, επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Αμήν». Είναι μια χαρισματική κίνηση που γίνεται εκεί στα Ιεροσόλυμα, καθώς 120 άτομα πλήστησαν Πνεύματος Αγίου, ο Πέτρος κήρυξε και 3.000 ψυχές εσώθησαν. Αλλά πάλι μέσα από τον Πέτρο και τον Ιωάννη ο Θεός έκανε δια του Ιησού Χριστού, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ένα μεγάλο θαύμα, καθώς
θεραπεύθη ένας εκγενετής παραλυτικός με δύο λόγια του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ιωάννου, οι οποίοι είχαν χαρίσματα από το Θεό, ήταν χαρισματικοί άντρες, τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και τους χρησιμοποίησε για τη δόξα Του. Ποιος μπορεί όμως, εκείνη δε και λόγω αυτού του θαύματος, εκείνη την περίοδο, εκείνες τις μέρες, ίσως εκείνη την ημέρα, επίστευσαν 5.000 ψυχές και δεν φαίνεται καθαρά αν είναι 3 συν 5.000 ή αν εν συνόλο είναι 5.000 οι ψυχές, αλλά εκείνο που φαίνεται με τα βεβαιότητα είναι μόνο οι άντρες 5.000 ψυχές, δηλαδή μέσα σε λίγο χρόνο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα ήταν πάνω τουλάχιστον από 15-20.000 ψυχές. Ολόκληρη η Εκκλησία. Τι όμως είναι αυτό που θα μπορέσει να γίνει και με ποιο τρόπο, ώστε ολόκληρη αυτή η Εκκλησία να λαλούν το Λόγο του Θεού με τα παρησίας, από ολόκληρη την Εκκλησία, όχι από 1, 2, 3, 5, 10 χαρισματικούς, από ολόκληρη την Εκκλησία να λαλείται ο Λόγος του Θεού με τα πάσης παρησίας, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μεταβληθεί η Εκκλησία αυτή σε ένα πλήθος λαού, τον οποίον η καρδία, πλήθος λαού, όπως είπαμε, πάνω από 15-20.000 τουλάχιστον, εάν είναι 5 και 3, 8 και 8, 16, πάνω από 25-30.000, εν πάση περιπτώσει πάνω από 15.000, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα? Η ψυχή και η καρδιά του πλήθους ολοκλήρου των πιστευσάντων να είναι μία, και όχι μόνο η καρδιά να είναι μία, να είναι και γεμάτη, και η ψυχή να είναι μία, αλλά να είναι και γεμάτη με αγάπη, ώστε όλα τα υπάρχοντά τους, όλη η ζωή τους να θεωρείται κοινή. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιωσής ο Βαρνάβας, όπως επωνομάστηκε Ιωσής Παρηγορίας, ο οποίος ήταν Λεβίτης, αλλά είχε κτήμα ενώ δεν έπρεπε. Οι Λεβίτες δεν είχαν κτήμα τότε. Ο Λεβίτης όμως είχε αυτός. Τι είναι αυτό που άλλαξε τις καρδιές των ανθρώπων? Δεν είναι απλό θαύμα, είναι μέγα θαύμα, και για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο θαύμα είναι, να εξετάσουμε τις δικές μας τις καρδιές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία, όχι λίγες μέρες, από λίγα έως πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό το φοβερό θαύμα που έγινε, που επλατύνθησαν οι καρδιές τους, που του πλήθους των πιστευσάντων η ψυχή και η καρδία είναι μία, κηρύττουν όλοι με τα πάσης παρησίας δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου το Λόγο του Θεού σαν ένας άνθρωπος, και μεταξύ τους υπάρχει χάρις μεγάλη Θεού σε όλους, ώστε με ιδιαίτερη και μεγάλη ανάγκη καλύπτουν όλες, με ιδιαίτερη και μεγάλη αγάπη καλύπτουν όλες τις ανάγκες πλουσίως καθένας από τα δικά του υπάρχοντα, χωρίς να λογαριάζει ότι είναι δικά του τα υπάρχοντα. Και επαναλαμβάνω, για να καταλάβουμε πόσο τρομακτικό θαύμα είναι αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, είναι να σκεφτούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και την Εκκλησία μας αυτή. Σε μια στιγμή, σε μια στιγμή, να αλλάξει τελείως η νοοτροπία, η πεποίθηση, η καρδιά, η γνώμη, η άποψη, και να γίνουμε όλοι αληθινά ένα.
Γιατί δεν είμαστε ένα για να τα λέμε όλα. Αν εγώ τρώω μπριζόλα και ψαρούκλα και εσύ ο άλλος τρώει ρεβίθια και φασόλια, και δεν μπορούμε να γίνουμε ανθρώπινος ένα. Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και ο Θεός θα το κάνει, αδελφοί. Θα το κάνει ο Θεός. Και μας το υπόσχεται και είναι γραμμένο. Γιατί η δόξα του εσχάτου του του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ θα τα κάνει ο Θεός με το δικό του τρόπο όταν θα βρει κατάλληλους ανθρώπους. Που δεν έχει σημασία αν είναι χαρισματική, σημασία έχει αν θα ζήσουν με συνέπεια αυτά που κηρύττουν αθώοι, αγαθοί, ειλικρινείς ενώπιον του Θεού και δίκαιοι κατά πάντα ενώπιον των ανθρώπων. Αλληλούια. Ιωάννης και Πέτρος με ένδοξο τρόπο, χρησιμοποιώντας το χάρισμα που ο Κύριος τους είχε δώσει, θεραπεύεται ο εκγενετής παραλυτικός. Δοξάζει, πηδάει, χοροπηδάει το Θεό ακολουθώντας αυτούς τους δύο. Μαζεύεται πλήθος λαού, θαυμάζουν, χαίρονται και βρίσκει την ευκαιρία ο Πέτρος και ο Ιωάννης να μιλήσουν ότι μην κοιτάτε εμάς, γιατί αυτό που συνέβη δεν το κάναμε εμείς, αλλά το έκανε ο Ιησούς Χριστός, η δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και με λίγα λόγια περιέγραψε τα του Ιησού Χριστού και τα περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, που είναι πάρα πολύ βασικό. Τα περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού κηρυχθέντα, γιατί δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων και τους αναγεννάει. Και πράγματι αναγέννησε, όπως είπαμε, προσέθεσε στην εκκλησία εκείνη την ημέρα 5.000 ψυχές, είτε εν συνόλο είτε συν. Δεν είναι και το ζήτημά μας και το θέμα μας. Όμως όταν ο Θεός ευλογεί, οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, γιατί αυτό είναι πνευματικός νόμος. Και πράγματι ξεσηκώθηκε ο στρατηγός του ιερού, πολιτικών πρόσωπων με εξουσία εκ των Ρωμαίων. Ξεσηκώθηκαν οι ιερείς, οι πρώτοι που ξεσηκώνονται, το θρησκευτικό κατεστημένο όταν κάποιος εμφανίζεται από το πουθενά έχοντας χάρη, έλεος και εξουσία από το Θεό, που δεν μπορούν να την ανεχθούν. Και τέλος οι Σαδουκαίοι, που το κήρυγμα του Πέτρου και του Ιωάννου γκρεμίζει τη διδασκαλία τους. Οι Σαδουκαίοι ήταν οι πιο πλούσιοι Ισραηλίτες, ήταν η high society που λένε, οι ψηλοί τάξεις, οι πιο πλούσιοι, πιο ισχυροί, μεγαλύτερη εξουσία, αλλά δεν πίστευαν στην Ανάσταση ούτε στον πνευματικό κόσμο και ήταν μπροστά τους κάτι φτωχαδάκια να μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού και για την Ανάσταση των πιστών. Δεν μπόρεσαν να τα αντάξουν, να τα αντέξουν, τους έπιασαν, αλλά ακολούθησε ο λαός που είδε το θαύμα και συνέστησαν τάχιστα συμβούλιο, συνέδριο. Το συνέδριο είναι να κρίνει και να τιμωρήσει τους παραβάτες, το συνέδριο του Ισραήλ. Και ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς: «Εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον για ευεργεσία προς άνθρωπον ασθενούντα και μάλιστα διαπίας δυνάμεως αυτός ιατρεύθη, σας γνωρίζουμε ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς πριν λίγες μέρες
σταυρώσατε, τον οποίον όμως ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, και λόγω της Αναστάσεως αυτού παρίσταται σήμερα ενώπιον αυτού υγιής ο εκγενετής παραλυτικός. Αγρίεψαν, θύμωσαν, καμία αθωότης ενώπιον του Θεού δεν ευρέθη εις αυτούς, καμία δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων. Φόβος ανθρώπινος υπήρχε, δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα, γιατί είναι γνωστό ότι έγινε δι' αυτόν θαύμα μεγάλο και θα μας λιθοβολήσει ο λαός. Από τη μια μεριά λοιπόν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι ιερείς, απολύτως μη αθώοι ενώπιον του Θεού, απολύτως άδικοι ενώπιον των ανθρώπων, σκαρφίζονται τι να κάνουν εναντίον των δικαίων, αντί να διερευνήσουν τη δικαιοσύνη. Και από την άλλη μεριά αγράμματοι και ιδιώτες, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ψαράδες. Αλλά τώρα ήρθε ο καιρός να αποδείξουν όχι τα χαρίσματα που ο Θεός τους έδωσε, τα μεγάλα, αλλά να αποδείξουν ότι αυτά που κηρύττουν με συνέπεια τα ζουν. Τους απείλησαν αυστηρώς, αυστηρότατα. Και οι απειλές δεν ήταν λόγια, γιατί όλοι ξέραν ότι είχαν εξουσία να κάνουν περισσότερα από αυτά τα οποία απειλούσαν, από αυτά τα οποία έλεγαν με απειλές. Και αυτοί είπαν κάτι που είναι τρομακτικό και μοναδικό. Κρίνατε εσείς αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούσουμε και να υπακούσουμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό. Δόκιμη. Απειλές φοβερές. Τώρα όμως πρέπει να φανερωθεί η αθωότης των ενώπιον του Θεού και η δικαιοσύνη των ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και η πίστη τους. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, σε λίγο θα κάνουν πάρα πολλά. Τους απειλούν και τους διώχνουν. Και τώρα έρχεται τώρα η δοκιμασία του λαού. Έρχεται η δοκιμασία της Εκκλησίας. Έτρεξαν και πήγαν στους οικείους της πίστεως, στα αδέλφια τους. Δεν πήγαν φοβισμένοι. Δεν λέει η Γραφή ότι πήγαν χαρούμενοι, αλλά πήγαν και περιέγραψαν ακριβώς αυτά που έζησαν. Και τότε, βλέποντας την καρδιά, ο Θεός των δύο έκανε το πρώτο φοβερό θαύμα. Βλέποντας την αθωότητα των δύο ενώπιον του Θεού και τη δικαιοσύνη των δύο ενώπιον των ανθρώπων και την πίστη την οποία ούτε για μια στιγμή δεν απέβαλαν, μάλλον αυξήθηκε η πίστη τους, ο Θεός έκανε το πρώτο θαύμα. Ομοθυμαδών όλοι οι ακούσαντες ύψωσαν την φωνή προς τον Θεό. Ομοθυμαδών σημαίνει ομοψύχος, ομοφρόνος και ομοφόνος. Ομοψύχος, με μια ψυχή θέλουσα, μιμούμενοι τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ομοφρόνος, με ένα φρόνημα. Και ομοφόνος, με μια φωνή, με ίδια γνώμη. Θέλουν αυτά που θέλει όλος ο λαός, αυτά που ήθελε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και ο Θεός τους έδωσε τη δυνατότητα να προσευχηθούν ομοθυμαδών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Είναι πολύ μεγάλο θαύμα να προσεύχεσαι με την οικογένειά σου ομοθυμαδών. Ομοφρόνος, ομοψύχος και ομοφόνος. Είναι πολύ μεγάλο θαύμα να προσεύχεται μια εκκλησία.
ομοθυμαδών, και αυτό το θαύμα μόνο ο Θεός το κάνει. Μάλιστα, στην επιστολή προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον, «Οφείλομεν εμείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν στον εαυτό μας, αλλά καθένας από μας να αρέσει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν». Απευθύνεται στους δυνατούς που μπορούν να επηρεάσουν όλο το σύνολο της Εκκλησίας. Επειδή και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά καθώς είναι εγγεγραμμένον οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Όταν ευλογεί ο Θεός, ξεσηκώνονται οι άνθρωποι και ονειδίζουν όχι τον άνθρωπο τον οποίον ευλόγησε ο Θεός, αλλά τον ίδιο το Θεό. Δια τούτο όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών, ώστε ο Θεός της υπομονής, ο Θεός που δίνει υπομονή στον άνθρωπο, ώστε να διατηρεί την αθωότητά του ενώπιον του Θεού και τη δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων και την πίστη να αυξάνεται, και ο Θεός της παρηγορίας, ο οποίος παρηγορεί τους εν πάση τη θλίψη για να μπορούν να παρηγορούν τους εν πάση τη θλίψη, αυτός εφόσον εσείς οι δυνατοί βαστάζετε, Πέτρο και Ιωάννη, τα ασθενήματα των αδυνάτων, τότε αυτός ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας θα σας δώσει να φρονείτε το αυτό μεταξύ σας κατά Χριστόν Ιησούν, ώστε να δοξάζετε ομοθυμαδών όλοι σας με ένα στόμα τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ένα θαύμα να προσεύχονται ομοθυμαδών ένα σύνολο ανθρώπων. Και αυτό το θαύμα το κάνει ο Θεός όχι σε αυτούς που έχουν χαρίσματα και διακονίες μόνο, και σε αυτούς μπορεί να το κάνει ο Θεός, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνει. Το κάνει ο Θεός σε αυτούς που φροντίζουν να διατηρείται πραγματικά στη ζωή τους, αληθινά στη ζωή τους, με βιωματική εμπειρία, η αθωότης, η αγαθοσύνη τους ενώπιον του Θεού και η δικαιοσύνη τους ενώπιον των ανθρώπων. Και έτσι έκανε ο Θεός όταν διεπίστωσε σε αυτούς τους δύο ανθρώπους αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, πέραν των χαρισμάτων και ανεξάρτητα από τα χαρίσματα, τότε έκανε το πρώτο μεγάλο θαύμα. Τους έδωσε ένα φρόνημα να δοξάζουν, ώστε να μπορούν να δοξάζουν και να προσεύχονται ομοθυμαδών προς το Θεό. Το δεύτερο μεγάλο θαύμα είναι η έμπνευση της προσευχής τους. Αφού αναφέρεται στο Λόγο του Θεού για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των γεγονότων, ότι δεν γίνονται αυτά τυχαία, αλλά είναι προγνωρισμένα και προγεγραμμένα από το Λόγο του Θεού, ώστε δεν παραξενευόμαστε για αυτά που συμβαίνουν. Δεν μας βρήκαν, δεν τα βλέπουμε με έκπληξη. Ξέρουμε, γιατί είναι γραμμένα, ότι αυτά συμβαίνουν, θα συμβαίνουν και συνέβησαν σε εμάς. Δέσποτα είσαι ο Θεός που έκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα σε αυτά, και ο οποίος είπες δια του στόματος του Δαβίδ του δούλου σου, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί εφρίαξαν όλα τα έθνη όπως τώρα και λαοί ελμελέτησαν μάταια εναντίον μας όπως τώρα,
και παρεστάθησαν και οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν κατά του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Δεν μας απειλούν εμάς, δεν μας ονειδίζουν εμάς, εσένα Θεέ μου και τον Χριστόν σου. Είναι γεγραμμένο. Διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον όχι ημών. Καταλαβαίνω ότι αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει εκ της ιδίας αυτών ευσεβίας ή από τα δικά τους λάθη ή από τις δικές τους ενέργειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι γεγραμμένο ότι θα συνέβαινε. Γιατί πράγματι συνήχθησαν εναντίον του Αγίου Παιδόσου του Ιησού, τον οποίον έχρισες, και ο Ηρώδης και ο Πιλάτιος με όλα τα έθνη και με όλους τους λαούς του Ισραήλ, για να κάνουν τι? Για να κάμουν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωση. Αυτά που κάνουν δεν είναι γιατί έτσι αποφάσισαν, είναι γιατί έτσι προώρησε ο Θεός. Και εδώ προσοχή, δεν προώρησε ο Θεός τη Σταύρωση, την προγνώρισε. Τι προώρησε? Όταν εγώ αποφασίζω που έχω ένα κοπάδι πρόβατα και βλέπω τους λύκους και στέλνω ένα πρόβατο έξω μόνο του για να γλιτώσουν όλα τα υπόλοιπα, τι θα συμβεί στο πρόβατο αυτό? Θα το φάνει λύκη. Δεν έδωσα εγώ στους λύκους εντολή να φάνε το πρόβατο. Εγώ έδωσα εντολή να φύγει το πρόβατο. Θα το φάνει λύκη, αλλά θα σωθεί όλο το κοπάδι. Αυτό προώρησε ο Θεός. Με τα βεβαιότητος ότι η λύκη είναι λύκη. Το πρόβατο θα το φάνε, αλλά όλο το κοπάδι θα σωθεί. Διανακάμωση λοιπόν αυτή, όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωση, στέλνοντας ως πρόβατο άμωμο ενώπιον των λύκων, ανυπεράσπιστο, τον Ιησούν των Ναζωραίων, με τη βεβαιότητα ότι οι λύκοι θα το κατασπαράξουν και ο διάβολος θα αγωνιστεί να κάνει αυτό να αμαρτήσει, αλλά εμπιστεύεται ο Θεός τον Ιησούν των Ναζωραίων, τον Υιό του το μονογενή, ότι θα παραμείνει δίκαιος, αθώος ενώπιον του Θεού, δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων, πιστός, που σημαίνει υπάκουος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, έως τέλους, ώστε αυτά που έχει προορίσει ο Θεός να πραγματοποιηθούν. Ο πρώτος λοιπόν διδάξας την αθωότητα ενώπιον του Θεού, τη δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων και την υπακοή στο θέλημα του Πατρός του, καθώς δεν ζητούσε ποτέ το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα του πέψαντος αυτόν Πατρός. Αυτός είναι ο πρώτος, ο οποίος όχι με τα χαρίσματα ούτε με τα κηρύγματα, αλλά με τη συνέπειά του σε αυτά που κήρυτε στη ζωή του, άλλαξε τα πάντα, έφερε στους ανθρώπους την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι το παράδειγμα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Περιγράφοντας λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού στην προσευχή τους αυτοί στους οποίους ο Θεός έκανε ένα μεγάλο θαύμα, τους έκανε ομοθυμαδών να μπορούν να προσεύχονται, τώρα εκφράζουν και αυτοί την αθωότητά τους ενώπιον του Θεού, τη δικαιοσύνη τους ενώπιον των ανθρώπων και την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού εκ της πίστεως τους. Και τώρα Κύριε βλέψε στις απειλές τους. Δεν λέει βλέψε σε αυτούς, δεν λέει σώσε μας, δεν λέει τιμώρησέ τους. Δεν θέλουνε το θέλημά τους. Τώρα πρέπει να διατηρηθεί η αθωότης τους. Δεν ζητάω χάρη από σένα Θεέ μου να με βοηθήσεις να γλιτώσω, αλλά ζητάω χάρη από σένα Θεέ μου να με βοηθήσεις να κάνω το δικό σου θέλημα. Τέλεια διαφορά.
να η πρόκληση, μας είπε σήμερα το Πνεύμα το Άγιο, να η πρόσκληση. Βόηθα μας Κύριε, όχι στην ταλαιπωρία μας, στην αποστολή μας. Αθωώτης ενώπιον του Θεού. Βόηθα μας Κύριε να λαλούν οι δούλοι Σου το λόγο Σου με τα πάση παρησίας δίκαιοι ενώπιον των ανθρώπων για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και κάνε χάρη, έκτινε τη χείρα Σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Σου Παιδός Ιησού Χριστού, ώστε με πίστη ζητάμε από το Θεό, όχι βοήθεια ανθρώπινη και γήινη, αλλά ζητάμε τις δυνάμεις, τις ουράνιες, για να εκπληρωθεί το έργο του Θεού. Άλλοι άνθρωποι τώρα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είμαστε. Τέτοιους ανθρώπους μπορεί να μας κάνει ο Θεός. Αν το εξητήσουμε, αν το καταλάβουμε, αν αποδεχτούμε την πρόσκλησή Του. Μας προσκαλεί να αλλάξουμε. Να μην ενδιαφερθούμε για τα ημών, αλλά να ενδιαφερθούμε για τα του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα με απόφαση αθωότης αγαθοσύνη, θα τολμούσα να πω τελεία και ευθεία καρδία ενώπιον του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και δικαιοσύνη Θεού ενώπιον των ανθρώπων. Όχι δικαιοσύνη ανθρώπινη που πολλές φορές παρασυρώμεθα, που είναι σαν ρηπαροημάτιο, αλλά δικαιοσύνη Θεού που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Καθώς ενδιαφερόμαστε, όχι για να πάμε καλά εμείς, αλλά για να δοξαστεί ο Χριστός. Ενδιαφερόμαστε όχι να μας βοηθήσει ο Θεός στις ταλαιπωρίες μας, αλλά να βοηθήσει τους ανθρώπους και να τους μεταφέρει από την κόλαση και το σκοτάδι στην αιώνια ζωή και στο φως. Και τώρα ο Θεός θα κάνει το τρίτο μεγάλο θαύμα. Μετά τη δέηση δε αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν όλοι συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν όλοι το Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Τώρα πια δεν είναι ο Πέτρος ο Ιωάννης, τώρα πάλι δεν είναι δύο πρόσωπα, είναι ένα πρόσωπο, αλλά το πρόσωπο αυτό λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ένδοξη, Αγία, τελεία, μία έξουσα κοιλίδα ηρητίδα ή τίτων τιούτων, μία Εκκλησία ουράνια. Μία Εκκλησία που το πλήθος των πιστευσάντων, η ψυχή και η καρδιά ήταν μία. Μέγα θαύμα, μεγαλύτερο από αυτό που ο Θεός έκανε στην αυτοκρατορία του Δαρίου του Μίδου, που εξανάγκασε, αφού δόξασε το Θεό με την εξουσία που είχε από το Θεό, να φοβούνται όλοι οι άνθρωποι το Θεό μέσα σε μια μέρα. Τώρα μέσα σε μια προσευχή μετέτρεψε μια συνάθρηση ανθρώπων αναγεννημένων, βαφτισμένων με Πνεύμα Άγιο, μετέτρεψε σε έναν άνθρωπο, σε ένα πρόσωπο, ένα πλήθος πιστευσάντων με μια ψυχή και ένα πνεύμα, αλλά ιδιαίτερο άνθρωπο, ιδιαίτερη εκκλησία με καρδιά ανοιχτή, που δεν ενδιαφέρεται πια για τα δικά του, αλλά ενδιαφέρεται για την αθωότητά του ενώπιον του Θεού και τη δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να μην υπάρχει ουδεής εν δεείς μέσα σε αυτό το λαό, να έχουν τα πάντα κοινά και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και χάρις μεγάλη ήταν σε όλους επάνω αυτούς,
σε όλους αυτούς. Μια εκκλησία που δεν έχει ξανά βρεθεί, ξαναπεριγραφεί, ξαναακουστεί στην ανθρωπότητα. Και εκείνο τώρα, αδερφοί αγαπητοί, που έχει σημασία για μας, είναι ότι ο Λόγος του Θεού τα είπε αυτά και τα έκανε. Ο Λόγος του Θεού λέει και θα τα κάνει. Η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της τους πρώτου. Αλλά θα προηγηθεί ο σεισμός στη γη και στον ουρανό. Γιατί πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα ως χειροποίητα και να μείνουν τα ασάλευτα έως αιών, ως αιώνια, ώστε πάνω σε αυτό ο Κύριος να οικοδομήσει τον έσχα των οίκων της δόξης Του. Ήθε να μην είμαστε εκ των σαλευωμένων που θα μετατεθούν, αλλά εκ των μη σαλευωμένων που θα χρησιμοποιηθούν από τη δύναμη του Θεού. Αμήν.